Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή του Action 24, τον Νίκο Νανούρη, για να δούμε τι νέα μας έχει σήμερα. Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολλές φορές τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί ως λαγή για να μας προετοιμάσουν για διάφορες τουρκικές πρωτοβουλίες. Η Σαμπάχ συνεχίζει αυτή την παράδοση, η αλήθεια είναι. Ναι, είχαμε ένα δημοσίευμα από την αγγλόφωνη εφημερίδα Σαμπάχ, η οποία αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι η Τουρκία μάλλον πάει να ανεβάζει level, να το θέσουμε έτσι, όσον αφορά το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Και τι εννοούμε με αυτό? Σύμφωνα με το πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Σαμπάχ και καμία άλλη εφημερίδα προς το παρόν δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, η Τουρκία ετοιμάζεται να χαρτογραφήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα και επικαλείται Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το συγκεκριμένο σχέδιο το έχει αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρτογραφήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα ως αντίβαρο στις εξαγγελίες της Αθήνας. Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει στην εφημερίδα ότι η κίνηση της Αθήνας θεωρείται μονομερής και τετελεσμένο γεγονός, καθώς προηγουμένως δεν είχε προηγηθεί καμία διαβούλευση. Στο συγκεκριμένο άρθρο να πούμε ότι τονίζεται ότι το θέμα του θαλάσσιου πάρκου ουσιαστικά κινδυνεύει να ταράξει τη θετική ατμόσφαιρα που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ενώ έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι στο τέλος του συγκεκριμένου κειμένου, αφού αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πολλά κράτη μέσω των θαλάσσιων πάρκων προσπαθούν να εμπεδώσουν την κυριαρχία τους σε αμφισβητούμενους πόρους, στη συνέχεια προκρίνει τη λύση της συνεργασίας, η οποία είναι αναπόφευκτη, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, αναφέροντας και ένα παράδειγμα της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων το 1996, σε μια αντίστοιχη συμφωνία. Βλέπουμε το θέμα να ανεβαίνει πάλι από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, από τη φιλοκυβερνητική Σαμπάχ. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι το αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα η εφημερίδα. Η Σαμπάχ είναι σε απευθείας γραμμή με το Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, Νίκο, ότι η τακτική είναι ακριβώς η ίδια. Ό,τι τακτική χρησιμοποίησε η Τουρκία για να γκριζάρει ζώνες του Αιγαίου, ό,τι τακτική χρησιμοποίησε η Τουρκία για να γκριζάρει νησίδες του Αιγαίου, τώρα έρχεται και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τακτική καρμπών, αλλάζοντας απλά την αφορμή. Τώρα το λέει θαλάσσια πάρκα. Αλλά η τακτική είναι η ίδια. Ακριβώς, και πρέπει να αναφέρουμε, αξίζει να αναφέρουμε, ότι είχε τεθεί το θέμα στα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περτογάν και μία μέρα αργότερα ο Κακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, για το ίδιο θέμα είχε δηλώσει ότι δεν θεωρούσε τα θαλάσσια πάρκα, τις εξαγγελίες Αθήνας ως ένα απειθώο θέμα. Αυτό που είχε δηλώσει χαρακτηριστικά είναι ότι αποτελεί μία κόκκινη γραμμή για την Άγκυρα, το οποίο αγγίζει θέμα υφαλοκρηπίδας. Και βλέπουμε ότι λίγες μέρες αργότερα, είχαμε δει μια σιγή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έρχεται η εφημερίδα Σαμπάχ, η οποία φέρνει ξανά το θέμα στην επικαιρότητα. Πάντως να αναφέρουμε ότι προς το παρόν από η επίσημη ούτε από την τουρκική προεδρία και κανένας Τούρκος αξιωματούχος, προς το παρόν δεν έχει δηλώσει κάτι επίσημα για το συγκεκριμένο σχέδιο. Και αυτό καρμπών. Δεν έχουμε δει καρμπών. Δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο προς το παρόν. Και αυτό καρμπών. Είναι μόνο το δημοσίευμα. Σε αυτό το οποίο λες, πάμε να προσθέσουμε και μια είδηση η οποία αναδεικνύεται από τα σημερινά νέα, ότι η Τουρκία έχει βγάλει με ναύτεξη, η οποία είναι σε ισχύ ως τις 15 Ιουνίου από την Σμύρνη, το Τουμπιτάκ Μαρμαρά. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε ξανακούσει, δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί με αυτό. Είναι ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο, τηρώντας μεν τους όρους διέλευσης, περιηγείται ανατολικότερα των ελληνικών νησιών με τελικό προορισμό τα Ήμια στα οποία βρίσκεται και το οποίο ουσιαστικά κάνει έρευνες για την οριοθέτηση των τουρκικών θαλασσίων πάρκων. Αυτό το λέμε γιατί φαίνεται να μην είναι μια μεμονωμένη μια φωτοβολίδα από την Τουρκία. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει βάλει σκοπό να παίξει μπάλα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Γιώργο. Μάλιστα. Ακριβώς, και νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να αναφέρουμε και τη στάση της αντιπολίτευσης που πάμε έχει. Πάμε λιγάκι σε αυτό, Νίκο, να μας πεις, γιατί μαθαίνουμε ότι καλεί τον Ταγί Περντογάν να σκληρύνει λίγο τη στάση του απέναντι στο Αιγαίο, σωστά?
Ακριβώς. Ο Γιάννη Μπαρτζίωγλου, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο τερμάτισε πρώτος προηγούμενες εκλογές, ο άνθρωπος, ο οποίος είχε φέρει αυτός πρώτος το θέμα των θαλασσίων πάρκων πριν έρθει η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν δηλώνοντας χαρακτηριστικά πριν, ότι τα σχέδια της Ελλάδας, οι εξαγγελίες της Αθήνας για θαλάσσια πάρκα δεν είναι καθόλου αθώες. Επανήλθε και αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι ότι θα πρέπει η Τουρκία να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματά της, όπως απορρέουν αυτά από το διεθνές δίκαιο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μέσω του πολεμικού της ναυτικού και της αεροπορίας, χωρίς κανένα περιορισμό. Πρέπει να διατηρήσει, σύμφωνα με τον Γιάννη Μπαρτζίωγλου, τα θέματα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και τα θέματα κυριαρχίας των νησιών στην ημερήσια διάταξη, τόσο στον τύπο όσο και μέσω των διεθνών οργανώσεων. Ενώ συμπλήρωσε ότι τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπανα πρέπει οπωσδήποτε, τονίζει το οπωσδήποτε, να δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια στη συνέχεια αυτό που είπε, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με τον Γιάννη Μπαρτζίωγλου, μέσω του διαλόγου κερδίζει χρόνο και ενισχύεται στρατιωτικά, ενισχύει τις στρατιωτικές της συμφωνίες. Βλέπουμε δηλαδή και την αντιπολίτευση ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, μπορούμε να πούμε και ένα κλικ παραπάνω από την τουρκική προεδρία. Μάλιστα, μάλιστα. Και πάμε τώρα, Νίκο μου, να κλείσουμε, γιατί είχαμε ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Τουρκία. Για πες μας τώρα τι συνέβη εδώ. Ναι, μια τραγική είδηση. Καθώς ένα λεωφορείο, το οποίο έκανε το δρομολόγιο τη Διάρβακη Κωνσταντινούπολη, ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα, συγκρούστηκε με τρία οχήματα, ανάμεσά τους και ένα φορτηγό. Και ο τραγικός απολογισμός είναι 10 νεκροί και 39 τραυματίες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Εμείς βλέπουμε και τα πλάνα τώρα, ως ώρες μας εξηγείς. Είναι εικόνες που από το σημείο του δυστυχήματος. Ο δρόμος ήταν ολισθηρός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχασε τον έλεγχο σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο το συγκεκριμένο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το λεωφορείο και με το φορτηγό και άλλα δύο οχήματα. Και είχαμε αυτό το τραγικό απολογισμό με τους 10 νεκρούς. Το λεωφορείο έγινε μια όμορφη μάζα, τα αυτοκίνητα καταστράφηκαν, οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές. Πάντως τα αίτια του δυστυχήματος για το πώς ακριβώς έγινε το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν διερευνώνται. Εντάξει, βλέπουμε εδώ και στα πλάνα. Πραγματικά... Εμένα μου θυμίζει την τραγωδία με τους μαθητές στο... Στα Τέμπη. Ναι. Έτσι, μου θυμίζει την τραγωδία με τους μαθητές στα Τέμπη. Που είχε φύγει το φορτηγό, είχε πέσει πάνω στο λεωφορείο, είχε πάρει τη σκεπή του, το ίδιο πράγμα έχει γίνει και εδώ. Με τις σανίδες τότε, δεν θυμάσαι, ναι, με τα MDF, με τις πλάκες MDF, μάλιστα. Μαθητές. Λοιπόν, αυτά από την Τουρκία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.